φίλοι και φίλες του Αργαϊκού, σας καλωσορίζουμε. Μετά από μια δύσκολη χρονιά και το τέλος της, πρέπει να κάνουμε και υπάρχει μια αναγκαιότητα να σκεφτούμε το παρόν και το μέλλον της ομάδας μας, του Αργαϊκού. Αυτό το κάλεσμα έπρεπε να γίνει, γιατί ήταν πολύ δύσκολη χρονιά και οικονομικά και ψυχολογικά και νομίζω ότι όλοι μαζί πρέπει να μοιραστούμε αυτό το βάρος και από εδώ και πέρα να καθορίσουμε τους στόχους μας. Θεωρούμε ότι η ομάδα του Αργαϊκού και κάθε ομάδα σε μια πόλη που έχει ιστορία είναι ένα πολιτιστικό γεγονός. Πρέπει να το βλέπουν όλοι έτσι, το ίδιο. Πρέπει να δίνουν την ίδια βαρύτητα και πρέπει να βοηθούν όλοι όσο μπορούν. Γιατί προσφέρει και για τα παιδιά μας και για τους μεγάλους. Για τους μεγάλους θέαμα, για τα μικρά παιδιά ένα όραμα και τα τραβάει από διάφορα άλλα που δεν θέλουν. Θεωρούμε ότι ο κόσμος τα επόμενα χρόνια θα είναι αυτός που θα μπορέσει να οθήσει την ομάδα για να την κάνει αυτόνομη και να μπορέσει να σχεδιάσει για το μέλλον της. Γιατί και είναι δύσκολη και όπως καταλαβαίνουμε η μοναδική λύση είναι η προβολή της συλλογικότητας, γιατί δεν μπορεί πλέον ένα άτομο να σηκώσει όλο αυτό το βάρος όπως το έκανε φέτος ο κ. Λιάννης και κάθε φορά που το έκανε κάποιος. Ο Αργαϊκός είναι από τις ομάδες που θέλει να επαναλάβει την ιστορία που έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα, αλλά θέλει τη στήριξη συγκεκριμένων ανθρώπων και προπάντων για μας του κόσμου. Ο κόσμος σήμερα δεν παρευρέθηκε στον βαθμό που θα έπρεπε, αλλά πιστεύουμε ότι επειδή η ομάδα σαν Αργαϊκός συγκινεί χιλιάδες φιλάθλους, εάν τους δώσουμε το όραμα που εμείς πιστεύουμε, θα μας στηρίξουν και θα βοηθήσουν. Η γενική κατάσταση, η ποδοσφαιρική κατάσταση, η ελληνική κατάσταση, το ποδόσφαιρο, το ελληνικό, το ξέρουμε όλοι. Αυτό όμως δεν λέει ότι εμείς δεν πρέπει να συνεχίσουμε και δεν πρέπει να επιμένουμε σε αυτό που λέγεται ο Αργαϊκός, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε πάλι αυτό το όραμα που υπήρχε σαν ομάδα. Φέτος είχαμε πολλά προβλήματα γιατί δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Ο πρόεδρος, ο κ. Λιάννης, ξέρουμε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια τι έχει κάνει σε αυτή την ομάδα, αλλά για φέτος τουλάχιστον έχει κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Έφερε την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική και την κράτησε. Μαζί βέβαια με τους υπόλοιπους της διοίκησης και σίγουρα τους ποδοσφαιριστές. Αλλά το έργο του ήταν μεγάλο, ήταν δύσκολο, το οποίο όμως δεν μπορεί να συνεχίζεται και να επαναλαμβάνεται για οποιονδήποτε πρόεδρο. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν πρέπει να λειτουργεί και δεν πρέπει να είναι το μοντέλο έτσι μιας ομάδος. Πρέπει να είναι πολλοί μαζί, να έχουν καθορίσει το στόχο και να βρουν τους ανθρώπους που να υλοποιήσουν αυτό το στόχο. Εγώ ήθελα να πω αυτά τα λίγα. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι τον κόσμο, τους φορείς, το Δήμο Πτολεμαΐδος, την Περιφέρεια, για κάθε σύλλογο. Αλλά αυτό που μας αφορά για τον Αργαϊκό, πρέπει να μας δουν διαφορετικά, πρέπει να καταλάβουν το έργο που προσπαθούμε να κάνουμε, πρέπει να καταλάβουν τον αγώνα που κάνουμε. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα θα σας τα πω στο Γιάννης. Εγώ σας ευχαριστώ, καλώς ήρθατε και ελπίζω να βρούμε μια λύση. Η καλύτερη παρουσία σε όλα τα χρόνια είναι αυτή που βλέπετε σήμερα. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Αργαϊκού, τον κύριο Κουλή, τον κύριο Σαλατζίδη, τον κύριο Κυριάκο, τον Άρη, τον Κασαράκη, τον Βασίλη, τον ηγέτη που φρόντισε το γήπεδο, τον Ιωαννίδη, τον κόσμο, γιατί ο κόσμος μας στήριξε, παιδιά, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, θα αρχίσω από το τελευταίο χωριό που έχουμε πάει. Έχουμε πάει στο Σουφλί, έχουμε πάει σε πολλά χωριά, για μένα θεωρώ χωριά, γιατί είναι με 2.000-3.000 κατοίκους. Έχουμε δει αγωνιστικούς χώρους, οι οποίοι ήταν χαλιά. Μεγάλες βοήθειες είχαν από τους δημάρχους. Για να δει το Σουφλί εδώ πέρα, άμα δεν μεσογραφούσε ο δήμαρχος και δεν βοηθούσε ο δήμαρχος, δεν ερχόταν εδώ. Επειδή συζητούσαμε, πηγαίναμε από βραδείς, καθόμασταν με τις διοικήσεις,
Και λέμε εμείς, σε αυτόν τον τόπο κανένας δεν μπορεί να αγιάσει. Μόνο στην Τολεμαϊδα μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή περιμένουν από ένα άτομο τι να κάνει, να την κάνει την ομάδα Β' Εθνική. Είμαστε τώρα, παιδιά. Να ξέρετε ότι την καλύτερη οικονομική ευκαιρία την έχει η Τολεμαϊδα. Πάμε σε άλλα χωριά και περιμένουν να πληρωθούν κάθε χρόνο από τις παραγωγές που κάνουν. Ενώ εδώ πέρα είναι το επίκεντρο, υπάρχουν φορείς που μπορούν, όχι πολλά λεφτά, 20 άτομα να μαζευτούμε να βάλουμε το χόμπι μας, από ένα χιλιάρικο να βάλουμε. Μπορούμε να κάνουμε ταμείο και στο τέλος να πούμε ότι η ομάδα περπατάει. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, τώρα να περιμένουν από μένα να πάω να κάνουμε μεταγραφές, να πληρώνω σπίτια, να πληρώνω φαγητά, να πληρώνω. Κι εγώ οικογένεια έχω. Την ομάδα καταρχήν θέλω να σας πω ότι έφτασε η ομάδα, δεν κινδυνεύει από τίποτα. Είναι όλα πληρωμένα. Η ΕΠΟ τα προστήματα πληρωθήκανε. Στην εφορία πληρωθήκανε. Στο ΙΚΑ υπάρχει ένα χρέος το οποίο για μένα είναι παλικάρι ο Φλωρίνης, ο οποίος έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά στην ομάδα, άσχετα αν το κατακρίνανε, το κάνανε, ο άνθρωπος έβαλε πολλά λεφτά. Εγώ ξέρω ότι είναι κύριος, πάει, πληρώνει το διακανονισμό στο ΙΚΑ. Και να ξέρετε ότι όποιος έρθει στον Ορδαϊκό και μπει πρόεδρος, δεν φέρνει ευθύνη το χρέος του κύριου Λιάμη και του κύριου Φλωρίνη. Αυτά έχουν καθοδηγηθεί, έχουν δρομολογηθεί, έχει πάρει το κομμάτι του αυτό στο κομμάτι μου εγώ και πληρώνεται το ΙΚΑ κανονικά. Γιατί ορισμένοι λένε δεν μπορούν, δεν κάνουν, δεν ράνουν. Η ομάδα είναι καθαρή, παιδιά, να ξέρετε. Και αν βρεθεί ένα ομοιοπολικό ποσό και πάμε στο ΙΚΑ και πληρώσουμε, μας χαρίζουν πολλά λεφτά. Γιατί έχω έρθει τα μισά. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε πρέπει να κάνουμε ένα πλάνο. Χωρίς πλάνο δεν ξεκινάμε. Θέλει πλάνο. Άντε εγώ δηλαδή να κόβω και να ράβω, εγώ να κάνω, εγώ δεν, άρα δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Πρέπει να μαζευτούμε, να κάνουμε μια ισχυρή διοίκηση, να πάω κι εγώ διακοπές φέτος, να πάω να ξεκουραστώ, γιατί έχω πολλά χρόνια να πάω διακοπές, το καράβι είναι μεγάλο. Περιμένουμε τη στήριξη, ο κόσμος μας στήριξε, παιδιά, είμαι ευχαριστημένος. Διότι δεν υπάρχει σκέπαστο, δεν υπάρχει αγωνιστικός χώρος. Να έρθει ο κόσμος, να κόψει τα 10 ευρώ μέσα στην βροχή, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Εδώ έχουμε 10 μήνες χειμώνα. Εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν πάνε να βάλουν ένα σκέπαστο, δεν κάνουν ένα τάπητα. Καταρχήν, το γήπεδο αυτό, η τηλεθέρμανση είναι μέσα στο γήπεδο. Βάζεις δύο σαρπατίνες μέσα στο γήπεδο και δεν έχεις, παίζεις όλα τα παιχνίδια του χειμώνα. Δεν έχεις παγωνίες, δεν έχεις τίποτα, αφού το έχουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή εμείς τα φωνάζουμε. Τέλος πάντων, θα βάλουμε κάτω τα πράγματα. Εγώ είμαι πάρα πολύ δύσκολα. Η ομάδα, παιδιά, κακά τα ψέματα, εάν δεν βρεθούν αυτοί οι φορείς, δύσκολα θα περπατήσει. Άμα δεν μας εξασφαλίσουν ένα σπίτι, ένα γεύμα, κάτι να μας εξασφαλίσουν, κάτι να μας πούνε ότι εμείς τρεις ποδοσφαιριστές θα τους αναλάβουμε τα έξοδά τους. Το φαγητό τους και τον ύπνο τους. Μα δεν υπάρχει τίποτα, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα. Να βγει κάποιος και να μας πει ότι εγώ αναλαμβάνω αυτό το κομμάτι. Έχουμε 15 εργολάβους. Δεν θέλουμε να καταστραφούν οι άνθρωποι. Να αναλάβουν μια υποχρέωση. Μια υποχρέωση η οποία δεν θα τους βγει μηδανικά. Δηλαδή, να αναλάβουν ένα παίκτη τον οποίο θα φέρουμε. Έτσι θα κάνουμε συσπήρωση και έτσι θα κάνουμε νοικοκυριό. Άμα περιμένουμε από 2-3 άτομα, δεν γίνεται, παιδιά. Καμιά ερώτηση? Τελείωσες. Άμεση. Οι παίκτες είναι πληροσκοπημένοι. Η ομάδα. Εδώ μιλάμε καθαρά, δεν είναι που συμπορεί και τίποτα, έτσι. Όχι, όχι. θα το έλεγα εγώ, δηλαδή άμα. Θα τα βάλουμε όλα τα δεδομένα. Ναι, ναι. Για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Το κομμάτι της ομάδος, παιδιά, είναι 9.000, χρωστάμε 9.000. Χρωστάμε. Είναι 1.500 έξω σε 2-3 νίκια και χρωστάμε 8.000 στην ομάδα. Δηλαδή, πληρώνουμε 9.500 και η ομάδα είναι καθαρή. Υπάρχει ένα χρέος το οποίο πρέπει να πληρωθεί για να ξεκινήσουμε. Να φωνάξουμε τους παίκτες σας, να ξανασυζητήσουμε για την καινούργια χρονιά. Δεν πρέπει να πάρει το 500 που χρωστάμε, δεν πρέπει να πάρει το αυτό. Να είμαστε κοιτάξει.
Το χρέος της ομάδας είναι αυτό. Φαίνεται πουθενά από το χρέος εδώ. Πουθενά, όχι. Με το στόμα. Αλλά επειδή φοράμε παντελόνια, δεν έχει σημασία αν φαίνεται ή αν είναι υπογραμμένο. Εμείς το λόγο μας πρέπει να είμαστε εντάξει. Για να ξαναμιλήσεις με αυτούς τους παίκτες, πρέπει να τους πληρώσεις. Για να έρθει σε επαφή να ξαναμιλήσει. Γιατί οι παίκτες περιμένουν τον χρόνο, κατάλαβες. Σε αυτού του τρεφτήκαμε. Είναι και παίκτες που κουράζουν τον χρόνο. Άμεση προτεραιότητα του σκέπα του Κοτάπατα. Ήρθε σε επαφή με τον Δήμο ή την Περιφέρεια για να μπορέσουν. Και τι απάντηση είναι, αν ήρθε σε επαφή. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι ο κ. Ζαμανίδης είναι έξυπνος άνθρωπος. Είπε πάρα πολλά πράγματα στην αρχή. Στις εκλογές επάνω, τα οποία δεν γίνανε. Αλλά γιατί δεν γίνανε, φέρνουν ευθύνες για τη Δημάρχη. Υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα στο Δήμο που είναι ένα αριστούργημα και δεν τον έχει βάλει πουθενά. Είναι ο Γιάννης ο Αριστερίδης. Εάν ο Γιάννης ο Αριστερίδης ήταν αντιδήμαρχος στο κομμάτι των αθλητικών, παιδιά, σήμερα η πόλη θα ήταν πολύ μπροστά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ξέρω γιατί δεν τον έχει βάλει κάπου αυτόν τον άνθρωπο. Πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος από τον αθλητισμό. Είναι σε κάποια θέση, απλώς δεν είναι στα σχολεία. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Δηλαδή, αντιμετώπισες άρνηση για το σκέπασμα από το Δήμο. Τι άρνηση, δεν πήραμε ένα ευρώ. Μα ένα ευρώ. Χτυπάμε την πόρτα, αγριεύει. Χτυπάμε την πόρτα, αγριεύει. Και κάνει κομμάτι όπως αντιδημάρχος, ρε φίλε. Κάνει φόρα τους μέσα. Έρχεται, πάει ο κύριος Σαρατζίδης. Και του λέει, κύριε Δήμαρχε, τρέχουν τουαλέτες, τρέχουν, φύγει από εδώ, φύγει. Και μετά έρχεται στον κήπο και ζητάει συγγνώμη. Ναι, λέει, τα είδα με τα μάτια μου. Δηλαδή, αυτά θα έχουν συνέχεια. Θα βάλεις πλάνο. Πλάνο βάζεις. Όπως βάλαμε πλάνο εμείς και είπαμε, θέλουμε να σωθούμε στην κατηγορία. Δηλαδή, τι, πήρε την εξουσία 5 χρόνια και άντε, εντάξει είμαστε. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Εκπροσωπείς μια πόλη. Ο Ορδαϊκός είναι μεγάλη ομάδα. Είναι δυνατόν να μην έχουμε γήπεδα, να μην έχουμε βοηθητικά, να μην έχουμε τίποτα και το Καλλιοχώρι να έχει να πούμε. Προδιαγραφές Ολυμπιακού, πού διατέλεσε δήμαρχος. Στο Καλλιοχώρι δεν διατέλεσε δήμαρχος. Γιατί τα κάνει όλα εκεί πέρα. Στην πόλη γιατί δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή τι περιμένει, να γίνουν συναυλίες, 17 συναυλίες. Κακά τα ψέματα, παιδιά, έξω από τα δόντια. Το γήπεδο δεν γίνεται γιατί έχουν κλείσει συναυλίες. Ποιος είναι ο κύριος Φετανίδης που πάει και κλείνει συναυλίες στο γήπεδο. Να ξέρεις πιο ευαίσθητος άνθρωπος από μένα δεν υπάρχει. Στο θέμα τα αμαία, στο θέμα. Τους αναπήρους στο θέμα αυτό. Εγώ όσο βοηθάω αυτούς τους ανθρώπους δεν βοηθάει ούτε αυτός ούτε κανένας. Δεν βγαίνω όμως να πω τίποτα. Μην εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Μας βάζουν τα παιδιά μπροστά. Έχει κι άλλο. Δεν θέλουμε να τους στείλουμε σε άλλο γήπεδο. Αυτό το γήπεδο είναι της ομάδος. Θέλετε να κάνετε μια συναυλία, τι κάνουμε. Μία ήταν η συναυλία, οι άλλες τώρα που ακολουθούν. Γιατί να ακολουθήσουν. Δεν μου λες κύριε Τάκη, εσείς στην περιφέρεια. Και σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ. Εσείς σαν περιφέρεια το δέχεστε να έρθετε να με βάλετε τερέν προδιαγραφών και να πει μέσα το φορτηγό να κάνει συναυλία την άλλη μέρα. Σας παρακαλώ πολύ. Αυτοκαταστροφή. Αυτοκαταστροφή. Άρα γιατί δεν προχωράει. Γιατί δεν προχωράει. Ο Σφεντανίδης να πάρει τη συναυλία και να τα κάνει ένα χρόνο στο Καλλιοχώρι. Σαββά, θα σε πει όμως εγώ δεν θέλω κάποιον του πολίτη. Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Εγώ κύριε Τάκη, εγώ ξέρεις τι βλέπω. Δεν αγαπάνε την πόλη μας. Θα σε πει τα λεφτά που πέσανε για να γίνουν μέσα στις εγκαταστάσεις. Εγώ αύριο θα φύγω, σε παρακαλώ πολύ. Τάκη, εγώ αύριο θα φύγω. Εγώ το σήμερα κοιτάω. Έβαλε 45 χιλιάρικα, έδωσε σε έναν δικό του εργολάβο. Το έβαψε το γήπεδο. Γιατί λεφτά δόθηκαν τώρα. Το γήπεδο σημαντικό. Σίγουρα. Θέλω να παρουσιάσετε
προτού ένα χρόνο τα βίντεο αυτά που λέγανε στο γήπεδο. Ο Ορδαϊκός δεν πήρε ένα φράγκο. Ευχαριστώ την περιφέρεια για την ανταπόκριση, θα το ξαναπώ και πάλι δημοσίως, τον κύριο Πλακετά, τον κύριο Καρυπίδη, τον κύριο Καρακασίδη, διότι σε όλες τις παρουσίες της ομάδος, κακός καλός ήταν στην παρουσίαση κάποιος εκπρόσωπος. Εσείς βλέπετε κανέναν από το Δήμο μέσα εδώ? Πρωτού ένα χρόνο τι γίνονται, κύριε Κατσικάκη, πες μας λίγο. Στο τελευταίο το παιχνίδι με τον Βαθμό. Για πες μας λίγο. Ο πρόεδρος της ΕΠΣ, επειδή για μένα εγώ το θεωρώ παλικάρι, βγήκε στο μικρόφωνο προχθές στις εκδηλώσεις των Βαλεμάκων και είπε, κύριε Δήμαρχε, είναι ντροπή. Η Αθλητική Κυριακή, ο Μήνου, όλοι μιλάνε για την Πτολεμαϊδα. Το επίκεντρο του Φωτός. Πάμε στην Πετάβλησο, έχουν προβολή. Πάμε στα χωριά, έχουν προβολή. Και το, η Πτολεμαϊδα ήμαρτον. Κάποιος να αγαπήσει αυτή την πόλη, ρε παιδιά. Τελευταίο φιλικό κάναμε. Τι να το κάνει όμω στο τέλο να βγει ο Δήμαρχο και να πει: εγώ έχω ταμείο 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια. Να πεθάνει όλο ο κόσμο και να μαζέψει 2 εκατομμύρια. Του πω ότι εγώ ήμουν αυτό. Όχι, φίλε. Όχι, φίλε. Θα μα δει απέναντί σου. Όπω εμεί σε στηρίξαμε, σε ψηφίσαμε. Έτσι. Θα μα δει απέναντί σου. Κάναμε αγώνα για σένα. Και είναι ντροπή να μην είναι κάποιο εδώ μέσα να εκπροσωπεί το Δήμο. Είναι ντροπή. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Πολλές. Ας έρθει ο κύριος Αμανίδης, ο κύριος Καΐνης και ο κύριος Φεντανίδης, θα τους κάνω εγώ τους δώρο την ομάδα. Στείλατε Δήμο. Καλύτερη πρόσκληση από αυτήν που στείλατε εσείς, κύριε Φωτόπουλε, από την ΕΠΣ, ναι. Δεν υπάρχει. Κοιτάτε, παιδιά, ο κύριος Αμανίδης δεν είναι σκοπός ότι μέσα να τον κατηγορήσουμε. Δεν τον κατηγορά κανένα. Άσε να μιλήσει. Να μιλήσει, ναι. Έδωσε ο άνθρωπος 48.000 και έγιναν ορισμένα έργα. Αν πέτυχα ή όχι, δεν έχει σημασία. Καλό ήταν να μαζευτούμε μια επιτροπή τελευταία φορά. Να πάμε απάνω. Μήπως μπορέσει, ας πούμε, να κάνει το γήπεδο τη σκέπαστρο που λέμε. Αυτά τα δύο σε πληροφορώ. Λέω τελευταία φορά να μαζευτούμε για τελευταία φορά σε λέω. Ότι. Ξέρω αυτά που τα είπε, τα γνωρίζω κι εγώ. Κύριε Φωτή, εγώ πήγα μαζί. Πόσες φορές πήγες μαζί μας. Πήγα 2-3 φορές. Και έγινε κάτι. Κοίτα να σε πω. Έδωσε χρήματα να μην πιάσει τόπο, λέω. Έδωσε 48.000 παιδιά. Κύριε Φώτη, τώρα να μαζευτούμε πάλι όλοι μαζί και να πάμε για τελευταία φορά. Για τελευταία φορά να πάμε στο Δήμο και να παρακάμψουμε λάθος μέσα από τα δύο προσπαθούν. Εννοείται, ρε Φώτη, να σε πω κάτι εγώ, εάν δεν βρούμε μία άκρη, εγώ θα τους παραδώσω τα δελτία. Δεν θα σαβαλά, λέω μια επιτροπή να πάμε τελευταία φορά. Φέρουν ευθύνες, Φώτη. Έδωσε χρήματα, Φώτη. Τα έδωσε τα χρήματα, Φώτη. Στα ό,τι έδωσε. Εγώ αύριο θα φύγω. Εγώ αύριο θα φύγω, με βοήθησε. Είναι δικό μου το γήπεδο. Το γήπεδο είναι δικό μου. Λοιπόν, την ομάδα μου. Είναι γεγονός ότι ο Δήμος δεν βοήθησε καθόλου την ομάδα, γι' αυτό φέρνει στον αγωνιστικό χώρο, στο γήπεδο γενικά φέρνει. Το λέτε κι εσείς και έτσι ίσως και έτσι είναι. Εγώ θα βάλω ένα άλλο θέμα. Αλλάζει η πλαίσιο ο Δήμος, αλλάζει, βοηθάει η περιφέρεια και γίνεται ένα αριστούργημα. Αν δεν βρεθούν 20 άνθρωποι να βάλουν φράγκα, θα έχουμε παίκτες να θέσουν σε αυτό το γήπεδο το αριστούργημα. Θα σας απαντήσω. Αυτό, όχι, μισό λεπτό. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Άρα, μήπως έχουμε λάθος προτεραιότητα. Είναι φυσικά και το γήπεδο είναι βασικό έτσι, για να, να παίζουμε άρτια για να παίζουμε άρτια υποδοχέστε. Αλλά το βασικό είναι αυτός ο κόσμος έτσι, να βοηθήσει. Εσύ πρόεδρε που τα ξέρεις. Ποιες είναι οι πηγές εισόδων της ομάδας, να ξέρουμε έτσι να. Γι' αυτό δεν είμαστε εδώ, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσει ο καθένας. Να φέρει έσοδα στην ομάδα. Γιατί εγώ, αν περιμένεις να σου δώσω ένα χιλιάρι που παίρνω μισθό, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Έτσι. Αλλά όμως μπορώ να σε βοηθήσω αν μάθω τις πηγές εισόδων που έχει μια ομάδα. Και πώς μπορώ να σκεφτώ έτσι να κάνω ένα business plan στο μυαλό μου και να πω ότι θα χτυπήσουμε εκεί. Διαφημίσει αυτό, χορηγίες. Να δούμε λίγο. Να μας αναλύσεις λίγο τις πηγές εισόδων μιας ομάδας. Πέραν τα εισιτήρια. Πολύ καλή, πολύ καλή ερώτηση. Συνδρομή και εισιτήρια. Πώς ο κόσμος αυτό μόνο. Κοίταξε να δεις. Θα ξεκινήσω από το κομμάτι το αγωνιστικό που είπες στο κήπεδο και μετά θα πάμε στο αυτό. Ο κύριος Αλεξίου, να ξέρετε, δεν συμφωνάει μαζί μας να μείνει στην ομάδα. Διότι δεν έχουμε γήπεδο. Έλα το κρατούμενο. Εάν με κάνεις γήπεδο, εγώ έρχομαι. Δεν φεύγω, δεν κλείνω πουθενά. Περιμένει. Εάν με κάνεις γήπεδο. Εμείς πώς θέλουμε να προσελκύσουμε τον κόσμο να δει στο γήπεδο, αφού δεν τον προσφέρουμε
καρεκλάκι, δεν το προσφέρουμε να μην βραχεί, δεν το προσφέρουμε τίποτα. Δηλαδή, σε ένα κακό, σε ένα κακό καιρό, βάζεις, πληρώνεις από την τσέπη στον διατητή. Ενώ άμα υπήρχαν αυτά, θα είχες έσοδα. Μία ομάδα για να περπατήσει στην ΓΑΜΑ Εθνική, πόσα λεφτά χρειάζεται. Με 50.000 δεν πας πουθενά. Όχι, ναι, αυτό λέω. Πού μπορεί, ποιο είναι το μπάτζετ. Κοίταξε, να σου απαντήσω. Ένα μπάτζετ μπορεί, κοίταξε, το κάνεις εσύ το μπάτζετ. Αναλόγως τις δυνατότητές σου. Ένα μπάτζετ παραμονής δεν μπορείς να πας. Καρυφία να σου πει. 150.000, 140, εκεί είναι τα λεφτά. Από 130 έως 150.000 είναι ο εργαϊκός που ήταν στα 130. Τι δεν σου και αν παραμείνεις. Με την ναι, αν παραμείνει, εντάξει, φέτος πέφτανε και 8 ομάδες. Αλλά να σου πω για αυτό που είναι το βασικό. Το πρώτο είναι, Γρηγόρη, επειδή έπαιξε την μπάλαση, το πρώτο είναι το αθλητικό σου κέντρο. Εάν κόβουμε κάθε Κυριακή, δύο Κυριακές το μήνα, 300 εισιτήρια την Κυριακή, είναι 6.000. 6.000 έχει βγάλει το μήνα σου αέρα. Θα σου το λέω εγώ που είμαι που ασχολήθηκα φέτος με τα οικονομικά και κρατούσα όλο το αυτό. 300 εισιτήρια. Αν πάμε στα 400-500 εισιτήρια, δεν βάζω διαρκεία και τέτοια, συν τις κινήσεις, που κάνουμε με τους χορηγούς, με τις ταμπέλες που είπες, έχεις ένα χρόνο χωρίς να βάλει κανένας λεφτά. Και αν έρθει και αυτό που είπε ο Σάββας, να βάλουν και κάποιοι έτσι από την αρχή, κάνεις μεγάλα πράγματα. Αλλά αν δεν έχεις γήπεδο, ένα θα σου πω. Δύο φιλικά αν κλείσουν με ένα μπάου, αν έχουν προβολής. Κλείσουν δύο φιλικά ένα μπάου να φέρουμε και ένα, ξέρω εγώ, από την Αθήνα μια ομάδα, την πληρώσουμε ένα δεύτερο. Κάνουμε όλοι τα έξοδα, την φέρουμε. Ξέρεις πόσα εισιτήρια θα κόψουμε. Έχουμε βγάλει προετοιμασίες, έχουμε βγάλει τους παίκτες μεταγραφής. Έτσι γίνονται τα. Νυχτερινό παιχνίδι, νυχτερινό τερέν καλό. Αυτό αν δεν έχει το αθλητικό κέντρο από εκεί και πέρα δεν μπορεί να ζητάμε από κανέναν και από σένα να σου πω: έλα να δεις 15 αγώνες, δεν θα δεις. Γιατί να δεις, για να φας τη βροχή. 4 κύρια παιχνίδια φέτος. Κοζάνη, Άρη, Γάμα, Καμάλα ήταν με βροχή. Με βροχή. Εκτός τον Άρη, στο όλα τα άλλα ήμασταν οριακά στις διατησίες. Τον Άρη βγάλαμε κάτι παραπάνω, γιατί ήταν παραπάνω χρόνο. Καβάλα βάλαμε από την τσέπη μας. 700 ευρώ έσοδα είχαμε. Με τη Δράμα το ίδιο. Δηλαδή τον Άρη περιμένα να πάρω λεφτά. Ο Άρης προχθές, ρε παιδιά, να ξέρετε κάτι άλλο. Ο Άρης μας πήρε τηλέφωνο προχθές να κάνουμε ένα φιλικό. Τον είπαμε, τον παρακαλέσαμε να έρθει εδώ. Λέει, σας πληρώνουμε τα πάντα, λεωφορεία, φαγητά. Ελάτε στο Χαριλάο, παιδιά, εκεί θα σπάσουμε τα πόδια μας. Πώς δηλαδή θα έχεις έσοδα και έξοδα, εάν δεν κάνεις 2-3 φιλικά μέσα στο καλοκαίρι. Να φέρεις ένα πάω. Πώς θα έρθει ο πάω και εδώ, έρχονται δύο μέρες πριν, σε κοιτάνε το γήπεδο, σε λένε γεια σου φιλαράκι. Ποιος καλός παίκτης αυτή. Ποιος καλός παίκτης θα έρθει να βάλει τα πόδια σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο. Σε εμάς, στην ομάδα. Ποιος θα έρθει τα πόδια. Πώς θα περπατήσει η ομάδα. Να ακούσουμε καμιά πρόταση όμως, όπως είπε ο Γρηγόρης, ο γιατρός που είναι ο γιατρός. Ο γιατρός είναι εδώ. Υπάρχει ένα κονδύλιο από την περιφέρεια. Ναι. Γύρω στο 1.800.000 ευρώ, τα έχει τα ίδια, δεν ξέρω, τα έχει πολύ. Δεν θέλω να πούμε σε τέτοια. Το οποίο είναι για δάκ του νομού. Μπορεί μέσω του Δήμου να πάρουν από εκεί χρήματα για γύρω γύρω. Γιατί είναι για τα δάκ τα λεφτά. Είναι έτσι και λέγεται. Ναι, είναι στο Δήμο. Ναι. Άρα γιατί δεν γίνεται κίνηση. Άρα γιατί δεν κάνουν την κίνηση ο Δήμος να τα πάρει. Ένα ποσό 100-200 να κάνει το τερέν. Ένα τερέν αυτό έχει να γίνει με 50.000 είναι τέλειο. Να βγει αυτό, να σου πάμε αντιδικό και πάρε έτοιμο. Εμάς μας υποσχέθηκε ότι το γήπεδο θα μείνει εκεί. Έχει γίνει η απαραίτητη... Για εδώ, ναι, για εδώ. Ναι, γιατί υπάρχει εκκρεμία από τον Τζούμαρη απόφαση ότι πρέπει να γκρεμιστεί. Το γήπεδο είναι επίσημη θέση αυτή τη στιγμή, ότι φεύγει η επίσημη θέση. Και πώς έχεις λεφτά. Αν δεν γίνει επιτροπή διαβούλευσης, αλλά ας μιλήσει ο γιατρός γιατί και μετά τα λένε. Καταρχάς, εγώ πιστεύω κατά τον Ευρωπαϊκό ότι είναι υγρέα. Θα το πω ότι ήμουνα το Ροδόμα για να συστάσω τα τμήματα. Πιστεύω με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, από τη μέρα που είμαι στην Τολεμαϊδία, τον υπηρετώ με το μέτρο του δυνατού.
Ήρθα εδώ, θα ξεκινήσω λίγο τα συγχαρητήρια, γιατί με συνθήκες δύσκολη, όλοι στοιχηματίζαμε ότι αυτή η ομάδα θα πέσει. Όταν ξεκίνησε το ποτάσμα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Επειδή έχω διατελέσει και πρόεδρο σε ομάδες, ξέρω τι σημαίνει να είσαι πρόεδρος. Είσαι ο άνθρωπος που πρέπει ανά πάση στιγμή να έχει το χέρι στην τσέπη να λύσει τα προβλήματα τα άμεσα. Παρά όλα αυτά, είχα εδώ να είμαι ακριτικός απέναντι στον κύριο Λιάννη, να τον κάνω κριτική, γιατί τα τελευταία σχόλια βάζοντας κόντρα στη δημοτική αρχή πίστευα ότι θα δημιουργήσει προβλήματα. Το παίρνω πίσω την κριτική αυτή, γιατί δεν βλέπω κάποιον πραγματικά να αφήνει να υπερασπιστεί. Σωστό. Μπράβο, αυτά που κατηγορούμε. Επομένως, δεν έχω να πω κάτι. Είναι γεγονός εκεί που πατάνε οι δήμαρχοι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι στα γήπεδα, είναι ότι είναι παράνομα. Την αλήθεια ότι το 92% των γηπέδων όλης της Ελλάδος δεν είναι τακτοποιημένα επί της ουσίας, δηλαδή επί το χτύπης, όχι επί της ουσίας. Έβγαλε μια απόφαση ο κ. Τζούμπας ότι είναι κάτι αδευστέο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε. Κάντε το άλλο, έργο να γίνει το γήπεδο πάνω να πάει ομάδα. Όσο δεν μπορεί να γίνει αυτό, είναι αυτό το γήπεδο. Και εκεί πατάνε. Η περιφέρεια είναι γεγονός ότι είναι πρόθυμη να βοηθήσει. Το έχω βιώσει και στο Αμίντο που διαιτερώ πρόεδρος. Οι Δήμοι αντιδρούν. Θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις τους είναι παράνομες, ότι θα βρουν τον πελάτη τους, ότι με αυτά οι ίδιοι τα κάνανε. Και τα κάνανε έτσι όπως τα κάνανε. Δεν τα έκαναν οι ομάδες αυτά τα γήπεδα. Εντάξει, λυπάμαι για τη Δημοτική Αρχή, όχι γιατί δεν έχει βοηθήσει τον Ολαϊκό, γιατί δεν είναι εδώ μέσα να αμυνθεί στις κατηγορίες του Προέδρου. Τώρα. Ο Δήμαρχος από τις Άρες της Άμμου. Δεν είναι μυρό, δεν είπα κάτω τίματα. Λέω, για να σας πω τι τίμα. Είναι εκπροσώπηση. Εδώ δεν είμαι και περιφερειάρχης, αλλά εκτιμώ ότι τον... Την εκπροσωπείς. Βέβαια. Τώρα, το διατάφτα είναι το άλλο. Καταρχάς, χωρίς γήπεδο δεν γίνεται το μάτι. Τέλος. Πρέπει να αρχίσουν να γίνουν έργα στο γήπεδο του Ελβαϊκού. Είναι ντροπή. Στο κέντρο της ενέργειας είναι ντροπή για την πολιτική αρχή. Και για τον περιφερειάρχη. Και για τον Δήμαρχο μας. Είναι ντροπή αυτό το γήπεδο να μην έχει φωτισμό. Είναι ντροπή, το κέντρο της ενέργειας είμαστε. Δίνουμε φως σε όλη την Ελλάδα. Δίνουμε ρεύμα σε όλη την Ελλάδα. Είναι το πρώτο. Το δεύτερο πρέπει να τακτοποιηθεί ο Χορτοτάκτας. Καμία ομάδα δεν έρχεται να παίξει στο γήπεδο. Μεγάλη ομάδα να έρθει να σου παίξει, έστω και φιλικό. Το γήπεδο με το που βρέχει λιγάκι, επειδή έχει κάνει πλακούδες αυτά, είναι επικίνδυνο και για τους ποδοσφαιριστές και δεν μιλάμε για τις ομάδες. Γιατί για τους ποδοσφαιριστές δεν είναι επικίνδυνο. Επομένως, η πρώτη προτεραιότητα είναι να γίνει το γήπεδο. Εγώ πιστεύω άμεσα πρέπει να μπει μια επιτροπή, να βγουν έξω στον κόσμο να μαζέψουμε χρήματα και να το κάνουμε μόνοι μας. Αυτό που κάνω στα βίντεο. Κατηγόρησα και εγώ τον Δήμαρχο Νταβιντέο που δεν βοηθάει, αλλά δεν έχουμε επιλογή. Ζητήσαμε τη βοήθεια του κόσμου. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αφού δείχνουν ανικανότητα η αρχή να κάνει ένα γήπεδο σε αυτή την πόλη των 50.000, είναι άξιοι τη τύχη του. Πρέπει να του δείξουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε στο γήπεδο αφού δεν το κάνουμε αυτό. Και χωρί γήπεδο δεν γίνονται ντομάτε. Και να το κάνουμε, ρε γιατρέ, έχει 10 συναυλίες, ρε γιατρέ. 10 συναυλίες. Α, ξεκινήσουμε να το κάνουμε. 10 συναυλίες. Να καλάσει. Θα ακυρώσουμε, ρε. Ποιος ακυρώσει. Να ολοκληρώσει γιατρός, να ολοκληρώσει γιατρός. Έχω να πω στον πρόεδρε. Πρόεδρε, ούτε στον παράδεισο μόνο σου δεν μπορείς. Ούτε στον παράδεισο να σε πάρει μόνο σου δεν μπορείς. Δεν μπορείς αυτή την ομάδα. Ο κόσμος θέλει να είναι κοντά στην ομάδα. Κάτι δεν κάνουμε καλά εμείς. Κάτι δεν κάνουμε καλά εμείς. Ο κόσμος έχει απαιτήσει το Λεμαρίνο, ο Ροδαϊκός, είναι όνομα. Σ' όπου βρεθεί, σ' όποια γωνιά βρεθεί και θα σου πει το Λεμαρίνο, θα σου πει ο Ροδαϊκός. Είναι όνομα. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν οι παράγοντες αυτής της πόλης, οι οικονομικοί παράγοντες μετά. Θα πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί μια επιτροπή, να βρεθούν 10 άνθρωποι και να πούνε βάζουμε 500 ευρώ το μήνα. Βάζουμε αυτό το ποσό. Έτσι. Εγώ πάλι θα πω την εμπειρία μου. Έβγαλα μια κατάσταση πώς μπορεί να βοηθήσει ο καθένας στην ομάδα για να δούμε τι θα κάνει. Και όχι, πρέπει να κάνουμε και εδώ. Πρέπει να τους προσεγγίσουμε. Βέβαια, η κόντρα αυτή με τον Δήμο δημιουργεί κάποια θέματα. Έτσι. Δημιουργεί κάποια θέματα. Και αν είμαστε
είμαστε μαζεμένοι όλοι και αντιδράσουμε όλοι μαζί και δεν σε αφήσουμε μόνο, θα έχει καλά αποτελέσματα. Δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Κακά αποτελέσματα. Διαφορετικά δεν ξέρω που μπορεί να εξελιχθεί. Εντάξει είμαστε. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πιστεύω οι επαφές του Λιάννη με κάποιους παράγοντες να συνεχιστούν, να ζητήσει ένα κλειστό, μια κλειστή συνάντηση με κάποιους ανθρώπους, να μιλήσουμε. Πάντως, εγώ έχω τη διάθεση να βοηθήσω, να βοηθήσω στο μέτρο των δυνατών και οικονομικά να χρειαστεί εφόσον βρεθεί η κρίση, αλλά και ο ίδιος βοηθώντας σε κάποια θέματα. Πόσο θα περιμένεις, τι είναι οι επόμενες κινήσεις σου, τι θα κάνεις, αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, όπως πέρυσι, όπως πρόκριση, από τους παράγοντες, αυτούς που είπε, που λέει ο γιατρός που έχει κατά νου, που λέμε όλοι ότι υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν. Τι θα κάνει. Εγώ σε στρέφω την ερώτηση αυτή. Mm. Εσείς τι έχετε στο μυαλό σας να κάνετε σαν περιφέρεια απέναντι στην ομάδα, στον Ορδαϊκό. Για να προχωρήσει αυτή η ομάδα. Εσείς. Από ποιάς πλευράς. Σαν πρόσωπος. Από ποιάς πλευράς. Οικονομική. Οικονομική, σαν γηπέδου. Γηπέδου και αυτά μπορούμε να το δούμε εκεί. Αν το δείτε αυτό γηπέδου. Και προχωρήσετε εσείς, θα προχωρήσω κι εγώ. Αλλιώς πού να πάω. Ναι, και πέρυσι τα ίδια πράγματα λέγαμε και μετά είδαμε ότι έγιναν εκλογές, βγήκε κάποιο. Δεν θα γίνουν και φέτος, Ρετάκη, να κατασταθούμε να πάμε φυλακή. Αυτό λέω, τι θα κάνουν. Δηλαδή, τι, να πάμε φυλακή. Παύλε, εγώ ξέρω ότι βγήκε μια ομάδα στην Κοζάνη στο Αλφα τοπικό και την επόμενη μέρα ξεκινήσα και κάνουμε εκεί. Την επόμενη μέρα. Το χωριό πέστε μου. Καλαμιά, καλαμιά. Καλαμιά, γιατί με 200 κάτι. Σαμπά, να σε πω όμως κάτι μόνοι του. Μόνοι του. Να σας πω κάτι εγώ. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή πάω αύριο και παρακαίνω τερέν. Ναι, έχεις δίκιο. Μπορεί να βγει ένας τρελός και να με πει τι κάνεις ρε φίλε εδώ. Σάβα, αυτό που είπα προηγουμένως. Δώστε μου για 10 χρόνια το κήπεδο. Σάβα, εμένα με απογόρευσαν να κάνω διορθώσεις στο γήπεδο. Το ίδιο και εμένα, ρε γιατρέ. Το σκάβω το γήπεδο στο αντιτέλο. Ας έχουμε σειρά, το σκάβω. Αφού δεν έχω την ικανότητα, έτσι. Και μάλιστα με την περιφέρεια για τεθειμένη να δώσει χρήμα. Κοίταξε, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Έχουν γίνει ορισμένα έργα απ' έξω. Είδατε ότι το γήπεδο συμμορφώθηκε. Εμείς επικροτήσαμε αυτή την κίνηση του Δημάρχου στην αρχή και λέγαμε ότι βγάλαμε έναν Δήμαρχο ο οποίος ενδιαφέρεται για αυτό το κομμάτι. Εκεί ήταν όλα, παιδιά. Εκεί ήταν όλα. Οι δημοσιογράφοι τι κάνουν για αυτό το πράγμα, κάνουν τίποτα. Φέρνουν ευθύνη και οι δημοσιογράφοι, παιδιά, να ξέρετε. Εντελώς τίποτα. Φέρνουν ευθύνη και οι δημοσιογράφοι. Απέναντι τους φέρανε ποτέ. Καμιά φορά. Καμιά φορά. Έχουν ευθύνη κι αυτοί. Ούτε ενός το κρατήριο. Όχι μόνο εδώ μέσα, λόγια για την Κυριακή. Και έχουν το λόγο που τηλεόραση παντού, στο μέσα της Μύρης. Τι να τους στήσουν απέναντι για τους παρόλες. Θα μιλήσει και λίγο και ο Κυριάκος. Λοιπόν, καλησπέρα σας, παιδιά. Εγώ έχει μια πενταετία που ασχολούμαι κατά την πρώτη. Έχουν γίνει 7-8 συνελεύσεις σε αυτήν την πενταετία και βλέπω ότι είμαστε 30 άτομα εδώ μέσα. Οι ίδιοι και οι ίδιοι κάθε χρόνο. Εγώ νομίζω για να γίνει ο Ορδαϊκός ομάδα πρέπει να μπουν εδώ μέσα άτομα με οικονομική ευκαιρία. Εδώ μέσα όλοι είμαστε μόνο λόγια, τίποτα άλλο είμαστε. Όχι, όχι. Εγώ έτσι νομίζω. Είμαστε εδώ πέρα μία ώρα και λέμε όλα αερολογίες. Λάθος το λες αυτό. Προχώρα. Έτσι το πιστεύω εγώ. Ο καθένας λέει την γνώμη του, είναι δεκτή, αλλά θέλει έργα. Τα λόγια δεν κερδίζουν. Εδώ μέσα πρέπει να ήταν σήμερα 50 άτομα με οικονομική ευκαιρία. Να φύγουμε εμείς το παιδί. Άμα σε ρωτήσω εγώ και σε πω του χρόνου μπέσετε και στο δεν μου πεις όχι. Τι σχέση έχει τώρα αυτό με την κάπου που λες. Με τη γενική συνέχεια δεν γίνεται. Ρε Κυριάκο δεν έχει σχέση. Είναι κοντά στην ομάδα. Δεν είναι μόνο, είναι για τον χρόνο. Το χρόνο του σήμερα δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο. Άλλο με, άλλο με. Σε νομίζω έχετε τώρα, για να γίνει που Γιάκο, μην το λίγο, μην τα τσοκοδομούμε, δεν είναι σωστό. Αλλά και πρέπει να δείτε ο απλός ο φύλαθλος κόσμος να ακούσει αυτό που πάει να γίνει. Σε ρώτησε κάτι ο φίλος Καρακασίδης. Άμα σε έχουν οικονομική ευκαιρία άτομα, τι θα κάνεις. Θα συνεχίσω. Όπως συνέχισα ρε Κυριακό. Θα συνεχίσω. Μπορείς μόνος να περπατήσεις το καράβι. Φέτος να περπατήσεις το καράβι. Περπάτησε, ναι. Περπάτησε. Άρα γιατί ήρθαμε εδώ. Άμα νομίζεις θα το χωρίσεις. Όχι, γιατί θα το χωρίσεις. Να πει, 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 να π
με αυτόν τον τρόπο μηδένισε όλου. Όχι, ήταν ο ίδιο ο γιατρό. Εγώ είμαι 5 χρόνια στον Βαϊκό και λεφτά βάζω μόνο τίτλου για μισή. Πέντε από την Πεσαρτίνα που νομίζω. Από λόγια είμαστε πρώτοι. Με τα λόγια δεν γίνεται. Εδώ θέλει έργα. Το έργα είναι το χρήμα. Καθαρά πράγματα. Ο πρώτος αρχίζει να δώσει το δεκάλεπτο, δεν ξέρω εγώ ότι... Σε μια να πάρω λίγο το λόγο. Να πάρω λίγο το λόγο. Καταρχήν, παιδιά, πάνω στην ένταση ο Κυριάκος ήθελε να εκφράσει ότι υπάρχουν επιχειρηματίες που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Εγώ θα διαφωνήσω ότι ο απλός ο κόσμος που είναι εδώ, μπράβο, πρέπει να είναι ο πιο αναγκαίος. Με 300 άτομα να φέρουμε στο γήπεδο. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι. Να μην ισοπεδώνουμε, δηλαδή, ο κύριος Δαούτης, η συνεισφορά του είναι 10 ευρώ, κάθε χρόνο είναι παλικάρι. Ο κύριος Αντώνης είναι παλικάρι. Δένουμε τον κόσμο, Κυριάκο. Αυτό το κομμάτι θα το μιλήσουμε εμείς οι επιχειρηματίες, οι οποίοι μπορούμε να τρέξουμε την ομάδα. Δεν μπορούμε όμως να βάλουμε τον απλό τον κόσμο δηλαδή να μειώσουμε τον κόσμο ο οποίος έρχεται και δίνει την εισφορά του. Δεν μειώνουμε τον κόσμο. Όχι, είπαμε. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Να μην ισοπεδώσουμε. Πρέπει να ερχόμαστε και να μιλάμε για ουσία. Για ουσία. Ένα λεπτό λίγο. Άμα τυχόν γίνει οι υποδομές που ζητάτε. Δεν είναι το σκέπαστο ο αγωνιστικός χώρος, οι ιστορικές εγκαταστάσεις και ο φωτισμός. Και δεν βρεθούν ανάλογοι επιχειρηματίες να βοηθήσουν. Εσύ μπορείς να ξαναοδηγήσεις την ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική. Σαν διάβησε όπως και πέρσι. Θα παλέψει η ομάδα για να σωθεί. Έχεις την πρόθεση. Όχι ονειρά. Όχι ονειρά. Όχι άλλο. Έχεις την πρόθεση, δηλαδή μπορείς να την ξαναβάλεις στην ομάδα, να ξαναπείς πάλι πρόθεση και να συνεχίζεις. Ρε παιδιά, συγγνώμη, εγώ βάζω τον εμβολό μου, εγώ βάζω τα λεφτά μου, δεν είμαι πουθενά. Αυτή τη στιγμή ούτε πρόεδρος ούτε πουθενά δεν είμαι. Εγώ βάζω τα λεφτά. Ρε πες ότι δεν βρέθηκε επιχειρηματίας. Αύριο φεύγω, δεν είμαι πρόεδρος. Θέλετε, υπάρχει άνθρωπος που ενδιαφέρεται να πει μπροστά. Δεν ξέρω εγώ σε ρωτώ εσένα, αυτή τη στιγμή έτσι για να ξέρεις τον κόσμο. Εσύ έχεις πρόθεση, μπορείς μάλλον την οικονομική δυνατότητα την έχεις για να ξανασυνεχίσεις άμα δεν βρεθούν οι ανάλογοι επιχειρηματίες και... Εσείς κύριε Βάνη, τι δουλειά κάνετε, δημοσιογράφος είστε? Αυτή την ερώτηση γιατί δεν την κάνεις τοπικής φορείς που είσαι κάθε μέρα στην δημοσιογραφία. Εμένα όχι εμένα, εγώ είμαι ένας απλός πολίτης. Με αυτούς που συναναστρέφεσαι κάθε μέρα μέσα στο Δήμο και με αυτούς. Γιατί δεν τους ορμάζεις εκεί πέρα και να τους πεις ότι εδώ είμαστε μηδέν, σαν πόλη. Δεν το ξέρουνε, βρε. Πώς το ξέρουνε, δεν διάβασα μια εφημερίδα. Δεν διάβασα κάτι ένα site. Οι παρεκκούντες ενδιαφέρουσαν, δεν τα ξέρουν όλα, μη στεναχωριέσαι. Εγώ άλλο ρωτάω. Εσύ έχεις την πρόθεση να οδηγήσεις την ομάδα πάνω στη ΓΑΜΑ Εθνική του χρόνου. Άμα δεν το θέλει να κάνει. Εγώ την αγαπάω την ομάδα. Δεν θέλω να κάνω. Εάν γίνει ο ομάδα που είναι το πέτρο. Δεν παιδιά, μη σωστά να ούτε το χορδοτά της αγγέλης, ούτε το σκέπα στο τίποτα. Καταρχήν δεν προλαβαίνει να γίνει σε τρεις μήνες. Δεν γίνεται τίποτα, όχι. Η ουσία της εξαίρεσης είναι να πούνε μέσα άτομα με λεφτά. Να κάνουν μια δίκη στο σύναμο. Τίποτα. Και να πούμε σε προτάσεις, ρε παιδιά, γιατί να μην λέω καθένας. Να πει πρόταση, να ουσία. Εδώ είναι κοιτάξτε που είμαστε τα παιδιά. Η προτεραιότητα ψέει τα λεφτά ή το γήπεδο. Επειδή. Το γήπεδο. Το γήπεδο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Πόσο να τσάπα συζητάμε εδώ. Τσάπα συζητάμε. Τσάπα συζητάμε εδώ σε λέω. Το γήπεδο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Σε τρεις μέρες προλαβαίνει να γίνει το γήπεδο. Κάτσε λίγο πολύ. Αχιλέα, φώναξε λίγο. Αχιλέα, ποιότητα θα τα ακούει. Επειδή τα τελευταία 25 χρόνια ασχολούμαι με τα παιδιά και πραγματικά πέρασαν από τα σχολεία που ήμουν σχεδόν 90% ή το 100% των ποδοσφαιριστών που σήμερα παίζουν στο Ευρωπαϊκό ή και νωρίτερα τα προηγούμενα χρόνια, εγώ το έλλειμμα που βλέπω είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτε πραγματικά εάν δεν κάνουμε Ακαδημία Ευρωπαϊκός. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να γίνει φέτος, τώρα. Έπρεπε να γίνει από χθες. Κυριάκο, θα απευθυνθώ σε σένα. Εάν είχε ο Λαϊκός Ακαδημία, πίστεψέ με, θα υπήρχαν 200 γονείς εδώ μέσα και δεν θα χωρούσαν μέσα από την αίθουσα. Συγγνώμη, τελείωσα. Τελείωσα, παρακαλώ. Τελείωσα. Και αυτά τα παιδιά, αυτοί οι γονείς, θα ερχόταν στο γήπεδο. Θα ερχόταν να βλέπουν τα παιδιά τους στις μικρές ομάδες, θα ερχόταν να βλέπουν τα παιδιά τους που θα πήγαιναν στη μεγάλη ομάδα. Και θα ήταν μια γέφυρα από τις μικρές ομάδες στη μεγάλη ομάδα. Είχαμε την τύχη τα τελευταία χρόνια. Να τελειώσω λίγο. Είχαμε την τύχη
να έχουμε ποδοσφαιριστές από την περιοχή της Ορδέας. Το μεγαλύτερο ποσοστό. Τα παιδιά ξαναγύρισαν πίσω. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Δηλαδή, παράλληλα με το γήπεδο, που είναι απαραίτητο, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, να είναι το σκέπαστρο και ο χρωτοτάπητας, πρέπει άμεσα, άμεσα, επαναλαμβάνω, άμεσα, να γίνει Ακαδημία Ροδαϊκός. Εδώ δεν μπορούμε να κατεβάσουμε την ομάδα, ρε εσύ. Δεν γίνεται σάβα. Δεν μπορούμε. Μα δεν μπορούμε να κατεβάσουμε την ομάδα να παίξει. Εσύ μιλάς για Ακαδημία. Πού θα την πας τον πατέρα, τον γονιό, το παιδί να παίξει. Σε ποιο γήπεδο. Να πω κάτι. Να τελειώσω λίγο. Σε παρακαλώ. Το επόμενο βήμα είναι αυτό. Να τελειώσω λίγο. Να τελειώσω λίγο. Εάν δεν γίνει αυτό, πιστέψτε με, δεν έχουμε μέσα. Πιστέψτε με. Εδώ αυτό το φωνάζουμε εδώ και 10 χρόνια. Εδώ ξετελειώσαμε. Ξεκίνησε η Ακαδημία. Έτσι κάνουν δύο ομάδες. Λοιπόν, δεν έχουμε μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επιπλέον θα έχουμε και κάποια έσοδα σαν Ροδαϊκό. Μην τρέχουμε, παιδιά, μην τρέχουμε. Πρέπει να κάνουμε το γήπεδο. Δεν τρέχουμε. Δεν έχουμε γήπεδα. Όχι, δεν τελείωσε. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Σήμερα τα παιδιά που είναι από την Πτολεμαία, από την περιοχή της Ορδέας, πραγματικά δίνουν και την ψυχή του. Εγώ τα βλέπω στο σχολείο. Τα βλέπω κάθε μέρα. Τα ζω. Τα ζω τρία χρόνια. Τρεις τελευταίες τάξεις. Θέλουν τον Ροδαϊκό να τον πάνε πολύ ψηλά. Πρέπει εμείς να του δώσουμε τη δυνατότητα. Άρα πρέπει να κάνουμε αυτά τα τρία πράγματα. Και πρέπει παράλληλα με τον Δήμαρχο να είναι η περιφέρεια πιο πολύ κοντά στον Ροδαϊκό. Ακόμη πιο πολύ κοντά. Τελείωσε. Σήμερα για να κάνεις μια ακαδημία ή για να έχεις μια ομάδα ποδοσφαιρικά πρέπει να υπάρχουν άτομα για να πλαισιώνουν τη διοίκηση. Όλα ξεκινάνε από τη διοίκηση. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση είναι ο Λιάμης, ο κύριος Αναρτζίδης και ο Γόεμ. Αυτά δεν γίνονται έτσι. Εγώ θα συγγνώμη μου και δεν. Συγγνώμη μου και θα με δεις. Είσαι κανένας πρόδημος από εσάς να μπει στη διοίκηση του Ροδαϊκού. Ακούστε με λιγάκι. Συγγνώμη λίγο παιδιά. Είχα πει τότε, δεν ξέρω αν θυμάστε, ότι μήπως και τον Ιούνιο πάλι συζητάμε για το γήπεδο. Το είπες, το είπες. Θα το λέω. Για μένα, δηλαδή θέση δικιά μου ποια είναι. Και πιστεύω ότι αυτό το γήπεδο θα γίνει ποτέ. Προτιμώ τώρα να σταθούμε για το άλλο γήπεδο. Για το άλλο είναι πιο εύκολο να γίνει το άλλο. Το πάλι, γιατί το... από το ματρότυπο που θέλει να γίνει το άλλο, όλα τα έχει εκπληρεί όλους τους όρους. Ενώ αυτό εδώ έχουν καταράσει πολλά εμπόδια. Και αμφιβάλλω στο τέλος, εάν θα πούνε είναι κατάλληλο για να γίνει. Εάν βαδίζουμε σε αυτή τη λογική, όπως πέρυσι, όπως φέτος, σε αυτό το γήπεδο, ότι φοβούμε πάλι το λέω και το χρόνο πάλι το ίδιο θα συζητάμε. Το άλλο είναι στάδιο, δεν είναι γήπεδο. Τώρα σε ό,τι αφορά την ομάδα να πω δύο ώρα κουβέντας, εγώ οφείλω, γιατί μου αρέσει στη ζωή μου να... αυτός που πετυχαίνει κάτι, να το επικροτώ, δηλαδή να δίνω τα συγχαρητήρια, διότι αξίζει αυτή η ομάδα συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα και ο προπονητής και οι παίκτες και η διοίκηση αυτή που μείνανε και αυτοί που ξεκινήσαν προσφέραν το ανάλογο στην αρχή. Έτσι. Στην πορεία για διαφόρους λόγους που δεν κρίνω σκόπιμο να γίνει καμία συζήτηση, γιατί θα πυροδοτήσουμε πιστεύω, λέγοντας έστω μία κουβέντα, είτε ξεφεύγοντας χωρίς να θέλει να τα πει, ή πάνω στο να εκπληρώσουμε κάποιον εγωισμό. Δεν θα βοηθήσουμε στη Γενική Συνέλευση σημερινή. Η συνέλευση σήμερα πρέπει να στραφεί για το μέλλον. Εγώ οφείλω και πάλι να σας συγχαρώ. Και ιδιαίτερα, ας πούμε, τον πρόεδρο, ο οποίος πήρε νέα στην πλάτη του, είτε οικονομικά λέγονται αυτά, είτε για την πορεία της ομάδας. Έτσι δεν θέλω να ρωτήσω κανένα. Πρόσεξε με λίγο τι θα σου πω. Έχω δει διοικήσεις και διοικήσεις. Ποτέ δεν κατάλαξε η ομάδα να έχει 20 επιχειρηματίες και να καθοδηγήσουν την ομάδα. Πέστε με, μία διοίκηση εκτός του Θεοφράστου, του Άγιου του Θεοφράστου, οι άλλες διοικήσεις ήταν ο πρόεδρος, έβαζε τα λεφτά. Μονοπρόσωπος. Εδώ ήρθαμε να λέμε αλήθειες. Σε παραδέχομαι, λες την αλήθεια. Αλλά ορισμένοι δεν μπορούν να καταλάβουν την αλήθεια. Εγώ θα σας κάνω ένα σχήμα 20 άτομα. Θα σας βρω εγώ. Αυτό το σχήμα όλοι από 2.000 θα βάλουνε. Στη βδομάδα πάνω θα μαλώσουνε. Στο λέω εγώ. Πρέπει να πει η ιεραρχία. Να σας πω κάτι. Να βγούμε όλοι μαζί όπως είμαστε εδώ. Αυτή είναι η διοίκηση. Αυτή εδώ που βλέπετε, αυτή για μένα είναι η διοίκηση. Εδώ όπως είμαστε, να βάλουν τα ονόματά τους
και να κάνουμε έναν αγώνα και τα λεφτά θα βρεθούν και όλα θα βρεθούν και να μην είναι αυτά φορά ένα. Να ακούμε όλου. Εγώ θα πάω στην άκρη, θα πάω να κάνω τι διακοπέ μου φέτο. Κάντε κουμάντο, παιδιά, εδώ είμαστε όλοι. Τον εμβολό μου, τι θέλετε, εγώ είμαι μπροστά. Ας βγουν 30-40 άτομα. Πέρσι δεν γράψα τα μέλη. Πήρατε καμιά συνδρομή. Τελευταία. Τι συνδρομέ γιατί δεν τι μαζέψατε, γιατί γραφτεί. Λοιπόν, παιδιά, πάμε τελευταία. Γιατί εδώ πέρα θα πάρουμε πρόγια μα. Να ξέρετε καμιά συνδρομή. Ναι, πήραμε το τελευταίο μήνα. Μπορεί να γίνει μια επιτροπή 5-6 άτομα. Να πάμε σε 5 επιτροπέ να βάσουμε κανένα φράγκο. Μπορεί να γίνει. Αυτό θα ξεκιάσει τώρα τα λόγια. Και μια περίπτωση δεν μπορεί να γίνει. Την άλλη δεν μπορεί. Δεν γίνεται αλλιώ. Η ομάδα περπατεί σε 4 άτομα έτσι. Έτσι η ομάδα περπατάει 4 άτομα. Συνέχεια πρέπει να μάθει. Α δημιουργηθούν τα μέτρα. Μπορείτε να δούμε τι διοικητικά των Ορδαϊκών ναι ή όχι. Τι ήθελε να κάνει εδώ πέρα. Να ακούσει τι λέει ο καθένας. Αυτό είναι μόνο το θέμα. Βέβαια, αυτό είναι τα αυτό ήταν το μόνο. Αυτό είναι βέβαια. Εδώ πέρα τώρα μίλησαν 10 ανθρώποι και ο καθένας είναι μια πρόταση. Θα το βρούμε. Και η Τρίτη έχει δημοτικό συμβούλιο. Πάμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί να πάμε τότε θα γίνει. Να πάμε. Έτσι, την Τρίτη. Η ώρα 6 η ώρα στο γήπεδο. 7 η ώρα, εμείς 6 η ώρα θα είμαστε όλοι στο γήπεδο. Απ' έξω να φωνάζουμε, τίποτα άλλο. Γρηγόρη, κάτσε ένα δευτερόλεπτο. Περιμένετε λίγο. Ο Μάκης, αφήσουμε λίγο το Μάκη. Ο Μάκης θέλει να πει. Μάκη, μίλα λίγο. Μίλα λίγο, Μάκη. Εντάξει, 6 η ώρα. Ξέρουμε ιστορίες παλιές. Θα πάμε εδώ στο μέλλον. Εγώ προτείνω τον Τάκη, που είναι μέσα στην περιφέρεια. Μαζί στον Τάκη, κοντά στον Τάκη, να συγκροτηθεί μια επιτροπή και να ξεκινήσουμε το αντίθετο. Να πάμε στον Περιφερειάκη, τον κύριο Καρυπίδη, να το πούμε για το γήπεδο και μετά αυτή η επιτροπή να αφήσει στον Δήμο. Να το πούμε, ξέρεις Δήμαρχε, πήγαμε στον Περιφερειάκη, ο Περιφερειάκης μας είπε ότι μπορεί να γίνει, υπάρχουν τα λεφτά, θέλει υπογραφή δικιά του. Και από εκεί και μετά να ξεκινήσουμε από το γήπεδο που είπατε εσείς. Και μετά κάνουμε την ομάδα. Αλλά να κάνουμε μια προσπάθεια πάλι με μια επιτροπή, σοβαρή επιτροπή. 5-10 άτομα να πάνε πρώτα στον Περιφερειάρχη, μετά στον Δήμο και από εκεί και μετά να δούμε τι γίνεται. Και αν δεν γίνει τίποτα, τότε θα βγούμε και να πούμε στον κόσμο, ξέρετε, ότι ο Δήμαρχος δεν έκανε αυτό ή ο Δήμαρχος δεν έκανε αυτό. Εντολή Περιφερειάρχη αυτός θα γράφει στα παλιά τα παπούτσια. Ένα αυτό και ένα άλλο πρέπει να γράψουμε μέλη. Μέλη. Θα γραφτώ μέλος κάθε μήνα να μου δίνω 5 ευρώ. Όπως με στέλνεις μήνυμα ότι έχουμε σήμερα γενική συνέλευση, να με στέλνεις μήνυμα και να λες κύριε Παναγιωτήδη, δεν πλήρωσα αυτό το μήνυμα. Και εγώ μου πάει σε μένα να φέρω ένα άτομο ακόμα. Εκείνο θα φέρει ένα ακόμα να δημιουργήσουμε μέλη. Αλλιώ δεν πρέπει να κρατήσουμε. Ωραία. Ναι, Μάκη μου, εγώ θα προτείνω να μπουν 5 άτομα. Φορολογική επιτροπή, ναι, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν αυτό το κομμάτι, να αναλάβουν αυτό το κομμάτι. Αλλά την πραγματικότητα δεν ξέρει κανένας. Λοιπόν. Εδώ μέσα είμαστε όλοι μόνο λόγια, στο λόγο καθάρι και ξάστερα φίλοι. Τίποτα δεν είπαμε, ουσίας δεν είπαμε τίποτα. Όσοι όποιος είναι άντρας, θα αρτήσει η δίκη στο Θαϊκού, θα μπει και θα βοηθήσει. Βασίλες, Κασιόλου, δεν είπαμε. Οι από εδώ μέσα, μόλις βγουν από την πόρτα, δεν ξέρουν τι θα πει ο Θαϊκός στο Λαράκι. Πώς το λέω. Όχι με τα λόγια. Έτσι να αγαπάς την ομάδα. Ο Ταβάρης το πήρε στη τσέπη. Έλα, παιδιά, τι παίρνει 500 ευρώ το πήρα. Πούμε λίγο. Όλοι αυτοί που πήρε εδώ θα πάνε την ομάδα. Τα παλιά τα πήρε εδώ. Αυτή η συνέλευση δεν μπορούσε να πούνε. Δεν μπορούσε να πούνε. Τι θέλω να πω. Υπήρχε ο πρόεδρος συνέλευσης και φυλάκων. Υπήρχαν τα πιτσιρίκια. Αυτά τα μωρά πόνουσε γύρω και φωνάζουν. Τα έπρεπε να είναι εδώ τώρα. Ποιος θα τα φέρει δεν ξέρω. Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου, να γίνουν τρεις επιτροπές. Τρεις. Τι λέω, θα γίνει σύνδεσμος φυλάδος. Ο πρόεδρος θα είναι αυτός, θα σφυράει μάχες στο γήπεδο. Μάχες στη γενική συνέλευση. Ήδη έχει γίνει αυτό. Δεν ξέρω. Στην πρόταση είναι. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ο γιατρός πολύ σωστά είπε ότι θα πρέπει να γίνει μια κατάσταση. Μια κατάσταση με 15 επιχειρηματίες, 15,
και να πάτε εκεί κύριε και να πούμε ρε φίλε θέλουμε αυτό και αυτό. Κάναμε μια διοίκηση, είμαστε αυτοί, θα βοηθήσει την ομάδα, δώσεις 500 ευρώ, κακό όσο μπορείς. Μαζεύεται ένα φαπουσό. Αλλά θα πρέπει όμως αυτή η βιντεοπλή που θα υπάρχει και θα πάει να πάει το 5 ευρώ ή το 10 ευρώ να δίνει ένα φορά και να λέει κοίταξε πήραμε αυτά τα λεφτά και κάναμε εκείνο. Κάναμε εκείνο να ενημερώνονται. Υπάρχουν αυτή τη γνώμη. Όπως είπε και ο Κυριάκος και ο φίλος μου πήγε, τα μέλη λέει πληρώσανε δύο τελευταίους μήνες. Γιατί ρε φίλε, δεν πήγα εγώ, ποιος είναι υπεύθυνος στα μέλη παραδεύω. Έλα εδώ την κατάσταση, έλα εδώ κύριε Λιάννη, γιατί εδώ σου πέντε πρώτα, εδώ σου πέντε πέντε. Ένας άνθρωπος, δύο πέντε, ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Να βγαίνουν στην πιάτσα και να μαζεύουν τα φράγκα. Τα πεντάευρα, τα πεντάευρα. Δεν θέλει πολλά. Αλλά... Μπορείς να μας βοηθήσεις εσύ. Σε αυτό το κομμάτι. Εγώ ξεκαθάρισα τη θέση. Κάτσε. Α, το ξεκαθάρισε το τι θέση. Δηλαδή κάποιο πρόλογο καλό να αναλάβεις την κατάσταση αυτή να δεν θέλουμε λεφτά να πάρεις. Με πέντε άτομα από την Επιτροπή. Ποιο είναι που είναι πέντε. Θα βρεθούν οι πέντε. Εσύ δεν κάνετε είδες όμως ότι... Δεν βρίσκω, θα πάω στο καφενείο. Θα πω πήγα, είπα τι ζήνιαζε. Μπράβο, έχεις δίκιο. Βασίλη. Διότι εγώ τουλάχιστον προσωπικά. Βασίλη. Από τους πανέμονους όμως που κατηδέσεις είμαι και ερχόταν οι τόπος υπόλοιποι πάντα έπρεπε να πω. Δεν θέλω να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Μια και μιλάτε πολύ για επιχειρηματίες και το ένα και το άλλο. Δεν θα βρείτε πολλούς ανθρώπους να σας δώσουν από 2.000. Θα βρείτε όμως πάρα πολλούς να σας δώσουν από 2.000. Να το ξέρετε. Δεν θα βρείτε ανθρώπους από 2.000. Θα βρείτε όμως ανθρώπους να σας δώσουν από 200, 300, 500 ευρώ. Ναι, αλλά όμως να υπάρχει μια χρηστή διαχείριση, να υπάρχει μια διαφάνεια, τα χρήματα τα οποία παίρνει η διοίκηση, να είναι, εν πάση περιπτώσει, με ποιο τρόπο θα διαχειριστούν και πού θα τοποθετηθούν. Αυτό είναι το κομμάτι. Αλλά για να βρείτε πολλούς, λίγους, να σας δώσουν από 5.000 και θα δώσουν. Πρέπει να βρείτε λίγους, πάρα πολλούς, από λίγα. Και γι' αυτό ακριβώς εγώ προτείνω να γίνει να γράψετε πάρα πολλά μέλη με υποχρεωτική συνδρομή. Και αν δεν πρέπει να τους βρίσκετε, δεν γίνεται. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Παύλο, συμφωνώ με τον κύριο Παύλο, αλλά στο μέτρο του δυνατού. Εσύ σε ποιο κομμάτι μπορεί να βοηθήσει. Εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω πουθενά, όποιος μιλάει πρέπει να βοηθήσει. Δεν κατάλαβα. Ναι, αν θα μου ζητήσει μπορεί, δεν είναι. Αλλά αν δεν μου τη ζητήσει κανένα, δεν μπορώ. Αν μου πει ένα εδώ και δώσουν 5.000, δεν θα όχι, όχι, να πάρει ένα βιβλίο και να μα βοηθήσει να κάνει μέλη, ρε τάκι, δεν μπορεί. Εγώ, γιατί δεν το ξεκινήσαμε. Πού το. Ναι, μα το κάνω παράνομο. Ποιο. Παράνομο, μα το κάνω πρώτο που είναι εδώ, ο καημένο και εγώ που είναι. Λέει αυτό που κάνει είναι παράνομο. Γιατί είναι παράνομο. Ξεκινήσαμε, γράφαμε μέλη. Γιατί είναι παράνομο. Δεν ξέρω. Όχι, όχι, παράνομο. Το πρόβλημα μα είναι άλλο. Πρέπει να μαζευτούμε τώρα μια επιτροπή και να πάμε βήμα-βήμα. Να πάμε στην περιφέρεια. Να έρθετε μαζί μας όμως. Όχι να πάει ο Κουμπίδης ή ο Λιάννης ή ο ξέρω εγώ. Αν δεν εμφανιστεί το επιτρόπαιο, είδα υπάρχει πρόβλημα. Για να είναι σωστό να γίνει. Δηλαδή τι, ως πολίτες. Να φωνούν εσείς απολύτες ρε φίλε. Να πει κάτι. Γιατί δεν κατάλαβα. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη λίγο. Πρέπει να είναι η διοίκηση του Δαϊκού. Να πει κάτι ο παιδί μου. Γιατί είναι η διοίκηση του Ορδαϊκού. Ορίζεται όλη η διοίκηση του Ορδαϊκού. Υπάρχει περίπτωση ένα που είναι σπίτι του να πει στη διοίκηση του Ορδαϊκού ότι τόσο από αυτά τα ακόμα. Από τη στιγμή που δεν παίρνει κανένα από αυτού. Κολλάς το τυπικό κομμάτι. Από τη στιγμή που δεν παίρνει κανένα από αυτού μέσα όλου. Κύριε Γκάμι, η γνώμη μου είναι. Πάρε τα παιδιά, παρέδωσε το στον κύριο Δήμαρχο να διαλύσει η ομάδα. Άκουσε λόγο. Εγώ θα σε κάνω μια ερώτηση. Εμεί είμαστε μόνο λόγια. Κυριάκο, θα σε κάνω μια ερώτηση. Θα εκθέσω πάλι και ας γίνω κακός. Θα σε κάνω μια ερώτηση. Ο κουμπάρος ο κύριος Τσιλανίδης, μισό λεπτό. Ο κουμπάρος ο κύριος Τσιλανίδης, γιατί δεν το προσδιορίζεις εσύ να πεις η αναγέννηση δεν μπορείς να τη βγάλεις σε Β' Εθνική. Βάζεις κάθε χρόνο 30-40 χιλιάδες. Έλα να κουμπάρεις τον Ορδαϊκό. 5 χιλιάδες να βάλεις. Τον είπα, δεν θέλεις. Πώς, από εκεί να ξεκινήσουμε. Ναι, αυτό δεν έχει διάνοιξη. Βρε, θα φύγει εκεί τα πίνια. Κάτσε. Τα βάζει τα λεφτά αυτά. Γιατί δεν έρχεσαι στο Ορδαϊκό, η μεγάλη ομάδα είναι Ορδαϊκός. Γιακό, είπε κάτι ο Τάκης. 200. Ο Περικλής, μιλάμε λίγο. Μιλάμε, Περικλή. Καλός ή κακός, η διοίκηση που υπάρχει θα πρέπει να βρει έναν τρόπο για εκεί. Ο μέλος του Ορδαϊκού ξεκινάει με διαφορετική κατάσταση. Τώρα, αυτό που είπε προηγουμένως ο Τάκης, το αν θέλουμε να μπορούμε και να βρούμε και να γράψουμε μέλη έτσι. Σε μια τυπική συνδρομή,
Γιατί με 500 άτομα να θα βρούμε, δεν το πεντάλογο θα δώσουν όλοι. Έτσι. Είναι 2.000 το μήνα. Είναι 25.000 το χρόνο, στους 10 μήνες. Έχεις καλύψει και τις διατησίες και τις μετακινήσεις και όλα. Ξεκινάς με μια βάση. Αλλά κάθε άνθρωπος δεν είναι εύκολο για ένα κομμάτι. Ο Γιάννης είναι πολύ καλός στη διοίκηση. Είναι, μπορεί να είναι ψυχρός, να είναι τέτοιος, είναι σε αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει να βρει κατάλληλους ανθρώπους, άλλους για την επικοινωνία, άλλους για να μπορεί να μαζέψει τα λεφτά. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να βρουν. Πρώτα-πρώτα, στα μέλη που λέτε ότι έρχεται και στέλνει τα μηνύματα, να γίνει ένα τέτοιο, μια τέτοια συγκέντρωση μέσα από εκεί. Με το δυνατό που έχει ο καθένας, πόσο έχει το χρόνο και μπορεί να βοηθήσει, τον ελεύθερο του χρόνου για να τρέξει. Δεν μπορεί ο καθένας να μου κάνει αυτό. Εγώ μπορεί να είμαι καλός σε κάτι, δεν είμαι καλός στην επικοινωνία. Μπορεί να μην μπορώ εγώ να προσκλήσω μέλη. Να βρεθούν 5-10 κατάλληλα άτομα για τον κατάλληλο τρόπο που μπορούν να λειτουργήσουν. Αν δεν βρεις αυτούς, γιατί ο Κυριάκος είναι αρνητικός. Μπορεί να βάλει 5 φρέγκα με τα περσινά δεδομένα και από την μέρα που ξεκίνησε έτσι είναι αρνητικός. Ότι έχουμε μια γιαγιά 80 χρονών το εθνικό στάδιο. Αν δεν γίνει νύφη, δεν πρόκειται να έρθει κανένα. Η ευθύνη είναι της διοίκησης, πρέπει να πάει να πιάσει τον περιφερειάρχη, να έρθει να κάνουν μια συζήτηση και να έρθουν να εκθέσουν τον δήμαρχο και τον τοπικό φορέα αυτό το έργο το παρουσιάζει. Αυτό νομίζω. Αυτή τη στιγμή τι κάναμε εμείς. Να πιάσετε τον περιφερειάρχη και να φύγετε, όπως είπε στην Τρίτη, να μαζευτούν όλοι και να μαζέψουν τα δημοτική πρόβλημα. Μην το ξεχάσετε όλοι. Οι προτάσεις οι δύο είναι το ρεζουμέ της συζήτησης, να το ξέρετε, που συμφωνώ απόλυτα, του Σαν και του... Πώς λέγεσαι? Εγώ γνωρίζω. Το τελευταίο ομιλόν. Περικλή, ναι. Λοιπόν, αυτές οι δύο προτάσεις είναι η ουσία, να το ξέρετε. Εάν δεν βγάλουμε επιτροπές, δεν ανάγκη να είναι διοίκηση. Είναι συνεργάτες της διοίκησης. Επιτροπές της διοίκησης είναι όλοι αγαπάμε τον Ολλανδικό. Αλλά πρέπει κάποιοι να είναι υπεύθυνοι για συγκεκριμένη δουλειά. Απόλυτο δίκιο ότι δεν μπορεί να τα κάνει όλα ένας. Τελείως. Όλοι εδώ μέσα, και εγώ το είπα από την αρχή, ότι η συλλογικότητα μόνο θα δημιουργήσει ευρωπαϊκό μεγάλο. 6 ώρα την Τρίτη. Εδώ όποιος ενδιαφέρεται να βοηθήσει έμπρακτα, ας αφήσει το όνομα όπως ο Μαυρίδης ο Γρηγόρης, όπως ο Λαζαρίδης. Το παιδί. Αυτό, εδώ να τα γράψουμε τα ονόματα, τα τηλέφωνα και όποτε αποφασίσουμε τις επόμενες μέρες να πάμε στον Περιφερειάρχη, να πάμε στον Δήμαρχο, επίσημα να πάμε η Επιτροπή αυτή και να καταθέσουμε και μετά να μην έχουν λόγο να μας πούνε τίποτα. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι, γιατρέ, με συγχωρείς. Γιατί το επικεντρώνω μόνο στο χρήμα. Εγώ να σε ρωτήσω, στην Επιτροπή μπαίνεις? Μπαίνω στην Επιτροπή. Έτσι, αυτό. Γιατί η ουσία είναι ότι να ξέρει τα δύο διαρκεία δεν σε δίνουν τίποτα. Τέλος. Ούτε τα πέντε σέντε. Η επιτροπή, άμα γίνει σαν άνθρωπο που κάνω κριτική στο Γιάννη, και είμαι και ο μόνος που τον υποστηρίζω και που πρέπει να τον υποστηρίξω. Σήμερα είναι να τον κάνω κριτική. Αλλά διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει και ενδιαφέρον. Εντάξει. Κι άμα μου πει κάποιο εδώ μέσα που διατέλεσε πρόεδρο ότι δεν έχει βάλει λεφτά, α μου το δείξει αυτό. Αυτός δεν έχει βάλει λεφτά. Σε τι σημαίνει πρόεδρος, κάθε μέρα έρχεται κάποιος και ζητάει λεφτά. Άρη, κάτσε ο Τάκης καθένα. Λέγε Τάκης. Θα γράψετε μέλη του ευρωπαϊκού με υποχρεωτική πληρωμή ένα μήνα. Εντάξει, είναι το επόμενο βήμα. Ναι, κάνετε το καταστατικό. Ό,τι είναι το καταστατικό. Ό,τι γράφει. Θα διαγράφετε αυτό που δεν πληρώνει και τα λοιπά, αλλά όμως αυτά τα μέλη δεν θα είναι τίμης. Είναι μέλη τα οποία άλλο θα ζητηθεί η ψήφο τους, θα ζητηθεί ο λόγος τους, θα ζητηθεί. Έτσι ακριβώς γίνεται η ομάδα, φαντάζομαι εγώ. Έτσι. Είναι όλοι διατηρημένοι να βοηθήσουν. Και επαναλαμβάνω, με χρηστή διαχείριση. Πάμε ανάποδα. Yes. Πάμε τώρα στην Επιτροπή, μπαίνεις. Εγώ μπαίνω. Να πάμε ρε φίλε στα ραντεβού, να κατέβουμε Αθήνα, να πάμε παντού, να φτιάξουμε το γήπεδο. Μπαίνετε ρε. Εγώ μπαίνω που θέλεις. Μα άμα το λέμε, δουλέψεις να σε γράψω. Γράψε μου, δεν έχω πρόβλημα να αυτό μπορείς, ναι ή όχι. Εγώ είναι το κίνη για να πάμε στο περιβολία του Δήμαρχο. Τι με τσιμένες να πάρεις να δει να μαζεύω λεφτά με λέει. Να κάνεις να δει. Αναγκαστείς τον κύριο του Μούρε να θυμίσεις πάνω του Παρκαριά. Αυτή δεν είναι. 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 Αυτή δεν είνα
Λοιπόν, ακούστε λίγο. Σε αυτή τη γενική συνέλευση με ορισμένους ανθρώπους που πήραν την πρωτοβουλία και μπράβο τους, έγινε μια επιτροπή. Βγάλαμε κάτι. Να φύγουμε από εδώ και να πούμε ότι κάτι έγινε. Έγραψε ο Γιάννης 7 άτομα επιτροπή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε λεφτά ούτε τίποτα να διαχειριστώ. Ο Γιάννης είναι εδώ. Μπορείτε να το ρωτήσετε εάν διαχειρίστηκα καθόλου λεφτά της ομάδος. Είναι έτσι, Γιάννη? Σε κατηγόρησε κανείς? Όχι. Εγώ είπε ο Τάκης προηγουμένως να έχουμε καθαρό το μέτωπό μας. Πρέπει να τοποθετηθώ, κύριε Λαζαρίδη. Λοιπόν, και να πάμε σε αυτή την επιτροπή. Αυτή η επιτροπή θα λέγεται νοικοκυριό. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, η ΔΕΗ μπορεί να σας κάνει το γήπεδο. Μας το κάνει το γήπεδο. Να πάμε αυτή η επιτροπή. Μπράβο, καλά. Μπράβο. Έτσι, απλά. Εγώ θέλω να φύγω από αυτή την αίθουσα ικανοποιημένος για να μπορώ να συνεχίσω. Ραντεβού την Τρίτη 6 ώρα όλοι στο γήπεδο, παιδιά.